Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον νομίζω και δεν είναι για πολιτικό κουσκούς, γιατί κατέθεσε ολόκληρη αντιπλατφόρμα ο Βαγγέλης ο Μητσοτάκης. Ο Βαγγέλης ο Μητσοτάκης... Έκανε τη σύνθεση που ήθελε. Έκανε τη σύνθεση που ήθελε. Ίσως και αυτό που λέει ο Γιάννης, Βαγγέλη μου. Αυτό που λέει ο Κυριακόπουλος μπορεί να έχει δίκιο. Γιατί εσύ φταίς που μας φόρτωσες τον Βοναπάρτη που είπε. Και δεν μας φόρτωσες μόνο τον Βοναπάρτη. Αλλά διαβάζω, κοιτάξτε το κι εσείς. Τους κάνει και φροντιστήριο τώρα. Εσύ είσαι αυτή η Τάνια. Όχι, δεν ξέρω την κυρία. Δεν έχει πάει εσύ στο γαλάζιο φροντιστήριο. Όχι. Από τον κόκκινο δάσκαλο, ο Θεοδωρικάκος κάνει μάθημα. Ωραία, δεν τρεπόσαστε, ρε. Κάθονται σε θρανία. Ωραία, σας κάνει ο Κνήτης μάθημα. Σε θρανία. Ο Θεοδωρικάκος. Σε θρανία. Κάθονται. Ρε, ντροπή, ρε. Ωραία, βουλευτές πράγμα, ρε. Ωραία, να σας κάνει τούτο δω. Αυτό είναι. Ελά, Χριστέ, τέλος πάντων. Για λέγε, βρε, Τάνια. Λοιπόν, τι να πω. Βασικά, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης με την σου συνέντευξη που έδωσε στο Real FM. Δεν μπορώ να δω. Από εκεί έχω και μία μοιοπία, η οποία δεν με βοηθάει πραγματικά. Δεν με βοηθάει να αναγνωρίζω πρόσωπα. Αλλά μη τι άλλο όμως, αναγνωρίζω καταστάσεις, τις οποίες βεβαίως, ως δημοκρατικός πολίτης αυτής της χώρας, έχουμε το δικαίωμα όλοι να κρίνουμε. Έτσι, γιατί όλοι κρίνονται. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ο Βαγγελής ο Μημαράκης, Νίκο μου, μέσα από μια συνέντευξη στο Real FM και ενώ είχε να μιλήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξε το στόμα του και με αυτόν τον τρόπο είπε όσα τουλάχιστον σκέφτονται και συζητάνε στους διαδρόμους και έξω από τους διαδρόμους του κόμματος πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 στις εσωκομματικές εκλογές και πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 48%, να λες ότι δεν θα έχει δική πρόσκληση, αυτή ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Κουμουτσάκου, για να έρθει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα... Δεν χρειάζεται ανοιχτή πρόσκληση, λέει. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ανοιχτή ειδική πρόσκληση. Ειδική πρόσκληση, συγγνώμη. Ειδική πρόσκληση στο Βαγγέλη το Μημαράκη για να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και Νίκο μου, ειλικρινά. Ο Κουμουτσάκος είναι που πήρε την έδρα και. Όχι, κατέβηκε. Διορίστηκε στην αρχή. Όχι, είχε κατέβει περιφερειάρχη. Είχε κατέβει υποψήφιο περιφερειάρχη. Πριν, μωρέ, πριν από αυτό, τι ήταν. Ήταν εκπρόσωπο. Στην Ευρωβουλή, κάτι θυμάμαι. Νομίζω ότι τότε είχε ο πεθερός του προωθήσει, τον είχε παρακαλέσει. Ήταν γραμματέας του Καραμαλή, νομίζω. Στο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Του Υπουργικού Συμβουλίου. Αργυρός. Ο Καράς. Ο Αργύρης. Είδες. Παίρνεις και μια πρίκα, άμα είναι έτσι, μια έδρα έτσι, πρίκα. Πάντα παίρνεις διορισμός. Μια έδρα πρίκα. Μπαπ. Γιατί είπαμε αντιπροσωπευτικό σύστημα ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα. Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει. Απλά με συγχωρείς. Προσπαθούσα, Νίκο. Έχεις το σωστό πεθερό. Και μπαίνει στην Ευρωβουλή. Έτσι. Υλοποίησε όμως την υπόσχεση απέναντί σου για το κέντρο για τα φυσικά. Να μου βρει και εμένα πεθερό να πω στη Βουλή, ναι. Νίκο. Να πω λίγο. Ανύπαντρο είσαι. Να πω λίγο. Ναι, δεν έχω χωρίσει. Να μου βρει και ένα πεθερό και εμένα, μήπως μπω και εγώ στη Βουλή. Γιατί με έτσι όπως πάντα πράγματα. Εδώ που τα λέμε. Συγγνώμη, εγώ ειλικρινά είπε ο κύριος Κουμουτσάκος ότι υπάρχει, λέει, ένα άτυπο συντονιστικό όργανο, το οποίο δεν έχω δει ποτέ να συνεδριάζει, Νίκο μου. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα όργανο φάντασμα, άτυπο συντονιστικό, όπου πάντα υπάρχει μια θέση, δηλαδή υπάρχει μια καρέκλα, φαντάσου, σε ένα τραπέζι μεγάλο. Υπάρχει μια καρέκλα εκεί και γράφει Βαγγέλης Μημαράκης. Όσοι θέλουν να προσέλθουν στο άτυπο. Προσέξτε, στο άτυπο, ναι. Και επίσης, εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή με αυτό που είπε ο κ. Κουμουτσάκος ένα πρωί, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης θα πρέπει να πάει στη Συγκρού, θέλω να το φανταστεί σαν εικόνα αυτό, να χτυπήσει την πόρτα στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον τρίτον όροφο και να πει: Γεια σας, μήπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ. Α, δεν είναι αυτή τη στιγμή, λείπει στη Βουλή. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ ένα καφέ πέρασα να πιω και θα ξανάρθω μια άλλη φορά. Θα έρθω αύριο μεθαύριο, αδερφέ μου. Τώρα, δηλαδή αυτό με συγχωρείς, σε ποιο κόμμα συμβαίνει. Σε ποιο κόμμα συμβαίνει. Αυτό που θέλω να εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά. Την Δάνια σε αυτό το οποίο λέει είναι ότι ο Κουμουτσάκος δεν είναι αυτός. Ο Κουμουτσάκος διαβάζει γιατί είναι βέβαια εκπρόσωπος του κόμματος. Δεν φταίει ο Κουμουτσάκος στην προκειμένη περίπτωση. Τις αποφάσεις και του έχουν έντοιμα όλα αυτά. Βεβαίως. Και ενδεχομένως πολλές φορές ο κ. Κουμουτσάκος να διαφωνεί. Έλα ρε, και να διαφωνεί. Τώρα τον προσβάλλει. Είπα εγώ τώρα ότι ο πεθερός του τον έβαλε στην πολιτική. Εσύ τον παραπροσβάλλει. Άμα μου λες ότι τώρα πάει και διαβάζει. Ότι όχι να. Γιατί ποτέ δεν ήταν με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή το γράμμα πάει ο Κουμουτσάκος. Από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, α, εντάξει. Τώρα, εντάξει. Όσο αφορά λοιπόν για, όλη αυτά, για αυτά τα οποία γίνονται με τον κύριο Μημαράκη. Προχτές είχα γράψει. Είχε ψηφίσει, θυμάμαι τότε με τη Λούνατσεκ, το θυμάσαι. Ναι. Τότε που έφυγα από το Έψιλον. Ο Βριώνης, τι κάνει, Φίλιππα. Καλά είναι. Θυμάσαι τότε που έφυγα για τον Κουμουτσάκο, ε. Ήταν, λέει, υπέρ, ήταν προοδευτικός αυτός. Είναι τη καινούρια τη κεντροδεξιά. Λοιπόν. Δεν είναι κεντροδεξιά αυτό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ένα μεταλλαγμένο νεοπασόκ. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Διότι αν δούμε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή αποτελούν τα πρόσωπα στον κεντρικό μηχανισμό του κόμματος, δεν είναι αναγνωρίσιμοι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιώσει παπούτσια σε αυτή την παράταξη. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι μη αναγνωρίσιμοι. Έχουν σπουδάσει, λέει, στο Χάρβαρντ και είναι όλοι χαρτογιακάδες. Μα τι να το κάνεις έτσι, θα πάρεις την εξουσία μεθαύριο. Κοιτάξτε, δεξιά εφημερίδα, τι λέει, δεξιά εφημερίδα. Κοιτάξτε, δείξτε τη, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί μου λένε πολλές φορές γιατί τα λες. Αυτή είναι δεξιά εφημερίδα. Λέει Φάλτσο από τη Νέα Δημοκρατία για τα δάνεια του Ψυχάρη και του Δόλ. Το λέει Φάλτσο για να μην το πει πιο χοντρά, κατάλαβες. Γιατί παίρνουν το μέρος τους, θα δείτε, τώρα σε λίγο που θα δείτε το βίντεο, παίρνουν το μέρος, η Δημοκρατία είναι αυτή. Παίρνουν το μέρος εδώ, όλοι στις διαπλοκές. Ο Κυριάκος, κατάλαβες. Για, συγγνώμη ρε Σπύρο, με διακόπτω. Sorry, Σπύρο, γιατί και εγώ συγγνώμη. Πριν μία εβδομάδα είχα γράψει ένα άρθρο γιατί οι νεοδημοκράτες της λαϊκής δεξιάς, είπα να ζούμε λαϊκή δεξιά ή κοινωνικοί φιλελευθεριστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει, αν θέλει, στο Μημαράκι στις εκλογές αυτές, ανέχονται και είναι ανεκτικοί απέναντι στον Τσίπρα. Λοιπόν, μάλιστα είχα δεχτεί μία πολύ έντονη κριτική από νεοδημοκράτες. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν τώρα από το Πασόκ, είτε προερχόμενοι από το Πασόκ, είτε από την ακροδεξιά. Δεν είναι νεοδημοκράτες όμως όταν προερχόνται από το Πασόκ. Μόνο Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, είχα υποστηρίξει λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτά που είπε και ο Μημαράκης. Δηλαδή, και δεν είχαμε καμία συνεννόηση μεταξύ μας. Μιλάς με το Μημαράκη, μη μας λες τώρα, δεν είχα τις ρωτήσεις. Ναι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου πω τον είχα στηρίξει. Εντάξει. Όσοι θέλετε να δείτε το τι γράφει ο Σπύρος, τα επίκαιρα, έτσι. Λοιπόν, ναι. Όταν λοιπόν... Και έτσι θα μαθαίνετε και τι λέει και ο Μημαράκης καμιά φορά. Καμιά φορά. Ναι, κοίταξε, ένας δημοσιογράφος μιλάει με όλους. Με το Μητσοτάκη μιλάς, παιδί. Όχι. Με ποιον μιλάει ο Μητσοτάκης? Με την αδερφή του μιλάει. Κοίταξε, με το Μητσοτάκη μπορεί να μόνο δημοσιογραφικά, που φυσικά πάρα πολύ ευχαρίστω να μιλήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πολιτικά όχι. Ναι. Εντάξει, γιατί λέτε για φιλενάδες δηλαδή? Όχι, όταν μου λες δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά τι πας και του λες, παιδί μου? Κοίταξε, εσύ δεν γράφεις πολύ καλά. Ξέρεις πολύ καλά. Εσύ πολιτικό συντάκτης. Ξέρεις πολύ καλά ότι ένας δημοσιογράφος με για το πολιτικό έχει να συζητήσει. Και άλλα πράγματα. Εκτός από τα δημοσιογραφικά, συζητάει για την πολιτική. Για τις Ζήμενες τον έχεις ρωτήσει. Για τις Ζήμενες, γιατί να ρωτήσω? Όταν έχω εγώ βγάλει όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχω βγάλει με τις Ζήμενες και είναι αυτή τη στιγμή και προσπαθεί η Ζήμενες να τη λουφάρει. Γιατί άκουσα πριν τον κύριο Κυριακόπουλο που είπε ότι δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα οι διάφορες σελίδες και διάφορες καταθέσεις, διάφορα δικόγραφα από στη γερμανική στην ελληνική. Λοιπόν, θα σας δώσω και μία είδηση, αν θέλετε. Όταν έδωσε ο Χριστοφοράκος κατάθεση στο Βαβαρό εισαγγελέα και έδωσε όλα τα ονόματα στις γερμανικές αρχές. Τι ονόματα, Σπύρο? Όλα τα ονόματα οι οποίοι είχαν πάρει πολιτικό χρήμα. Που είχαν πάρει, πώς το λέμε, χρήμα από τα ταμεία της Siemens. Χαρτζηλικάκια έδινε. Δεν ήταν χαρτζηλικάκια, ήταν πολλά τα χρήματα. Ήταν 10%. Αυτό λοιπόν. Έδινε δηλαδή σε πολιτικούς. Ακούστε το λίγο, είναι πολύ βασικό. Το έχει κάνει και ερώτηση, αλλά να το θυμίσουμε και να φρεσκάρουμε τη μνήμη. Μπορείτε να δείξετε το βίντεο για τη Siemens? Για να δούμε, να δούμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Κόπουλο, θα είναι και ενδεχομένως ενδιαφέρον. Τον κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων στην υπόθεση για τα μαύρα ταμεία της Siemens επισήμανε ο εισαγγελέας του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, Χαράλαμπος Τζόνης, υπογραμμίζοντας ότι ήδη τα κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει να παραγράφονται. Από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος, ήδη έχει πάψει ποινική δίωξη για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για μισούς από τους κατηγορούμενους. Κάθε λεπτό που περνάει, το αδίκημα παραγράφεται, ενώ η πράξη της ροδοκίας έχει χρόνο τέλεσης στο διάστημα 1997 έως 1998 και ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ούτε η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Πρόκειται για εξαιρετικά επίγουσα περίπτωση. Επεσήμανε ο εισαγγελικός λειτουργός κατά την απορριπτική αγόρευσή του για τις ενστάσεις απόλυτης ακυρότητας που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των 13 Γερμανών υπηκόων.
Κατά την πρώτη, μετά από 8 μήνες συνεδρίαση για την υπόθεση Siemens και συγκεκριμένα για τη σύμβαση 8002 του 97 με το ελληνικό δημόσιο για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ, οι περασπιστές προχώρησαν σε ενστάσεις απόλυτης ακυρότητας κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος. Όπως υποστήριξαν, το βούλευμα επιδόθηκε μόνο στην ελληνική γλώσσα, ενώ είναι απαραίτητη μετάφραση στα γερμανικά και στα γαλλικά τόσο του βουλεύματος όσο και του καταλόγου των εγγράφων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Την απόρρεψη των ενστάσεων ζήτησε από το δικαστήριο εισαγγελέας Ευετών Χαράλαμπος Τζόνης, υποστηρίζοντας πως η μη συνεπίδοση της μετάφρασης δεν προκαλεί ακυρότητα, παρά μόνο αν υπάρχει βλάβη των υπερασπιστικών ισχυρισμών κατηγορουμένου, πράγμα που δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Πρόσθεσε δε πως οι Γερμανοί κατηγορούμενοι απολογήθηκαν με διερμηνέα στο στάδιο της ανάκρισης και κατά παίκτες είναι ενήμεροι. Όπως εξήγησε, το δικαστήριο μπορεί να δώσει το χρονικό περιθώριο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους οι Γερμανοί κατηγορούμενοι, ενώ αναφορικά με τον Jean-Claude Oswald, επεσήμανε ότι υπάρχει διερμηνέα κατά διαδικασία. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί των ενστάσεων στις 12 Ιουλίου. Είναι εντυπωσιακό πάντως να γίνονται τόσες καταγγελίες και εσείς όπως θα δείτε από την εξέταση των μαρτύρων στη Βουλή των Τραπεζιτών θα δείτε τους ανθρώπους που στέλνει όπως απεκάλυψε σήμερα ο Σπύρος ο Τρίψας, ο Μητσοτάκης εκεί να κάνουν τους φρουρούς της διαπλοκής. Οι ίδιοι πολιτικοί υπερασπίζονται τους χρεοκοπημένους μηντιάρχες. Μάχη οπισθοφυλακών. Χωρίς προσχήματα. Πραγματικά χωρίς προσχήματα. Αλλά με τα μάτια σας και τα αυτιά σας θα το δείτε και θα το ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι για να δείτε όσοι θέλετε να δείτε και όσοι θέλετε να δείτε όλες τις εργασίες της εξεταστικής μπορείτε να μπείτε και να δείτε, είναι ανιερτημένες και από την Βουλή. Ο Σπύρος ο Τρίψας όμως έχει να πει κάτι συγκλονιστικό για μόνο για μας. Να ολοκληρώσω λοιπόν και να πω το θέμα Siemens για να το αποκλείσω και σας λέω ότι θα είναι, νομίζω, δεν είναι για πρώτη φορά που το ακούς, γιατί έχεις κάνει και ερώτηση σχετική. Όταν λοιπόν έκανε η μητρική Siemens στον Χριστοφοράκο μήνυση, γιατί ο Χριστοφοράκος έκλεβε τη μητρική στις μίζες, δηλαδή έλεγε ότι δίνω στο Μίτσο 100 ευρώ, σημείωνε 200 ευρώ. Άρα έκλεβε και την ίδια τη Siemens. Καλά τις έκανε ρε. Η Siemens λοιπόν... Εδώ είμαι με τον Χριστοφοράκο. Τέλος. Αυτό λοιπόν για υπεξαίρεση έχει κάνει μήνυση η Siemens στον Χριστοφοράκο. Πάει ο Χριστοφοράκος στον Βαβαρό εισαγγελέα και λέει κύριε ότι αυτή η λίστα είναι οι Έλληνες, είναι οι Έλληνες οι οποίοι έδωσα 1150 σελίδες. Είναι οι Έλληνες που πήρανε... Ξέρουμε κανένα όνομα Σπύρο. Φυσικά ο Μητσοτάκης είπε ότι είχε πάρει όλα τα... πώς τα λένε... τα κουζινικά. Τα κουζινικά και τα ξεχωριστήφτες, κάτι τέτοια. Όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία ήταν φίλος και ήταν οικογενειακοί φίλοι. Να σου πω. Όμως, άκουσε λίγο. Ναι, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τώρα... Πηγαίναν και βλέπαν και μαζί με άλλο υπουργό. Πηγαίναν, ναι, και βλέπαν και αγώνες. Ναι. Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων το εισιτήριο του βγάζει, ναι. Ήταν φτωχό. Τι λοιπόν, φτωχό μπινέδες εδώ. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ούτε το εισιτήριο λοιπόν, δεν από εκεί και έπειτα λοιπόν, αυτές οι σελίδες, αυτή η καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων ήταν που για πολλά χρόνια η κυρία Μέρκελ αντιμετώπιζε το Σαμαρά και του έλεγε «Αντώνη, θέλεις να μου θέλεις τη λίστα και να δημοσιοποιηθεί η λίστα το τι έχει καταθέσει ο κύριος Χριστοφοράκος για το όλους Έλληνες πολιτικούς και τι λεφτά έχουν πάρει». Η πολιτική άνοιξη είχε πάρει τίποτα από τη Siemens. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Από τον Κόκαλη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τι έλεγε. Κοίταξε, τι δουλειά έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι. Για να έχεις μια τέτοια περιουσία, τι δουλειά έκανε. Είχε γιο τον Κυριάκο και. Ναι, και ο γιος ο Κυριάκος τι δουλειά έκανε και έκανε να, την περιουσία. Γιατί. Κάτσε μισό λεπτό. Έχεις καταλάβει ότι αυτή, η οικογένεια, αυτή είπαν... η οικογένεια πόσα λεφτά παίρνει από το δημόσιο και θέλουν να καταργήσουν το δημόσιο. Τι να κάνουμε από κρατικοποίηση. Το έχεις καταλάβει. Θες να μετρήσουμε. Να σας πω τώρα. Πάμε λοιπόν, σε άλλον τώρα, λέει. Να γίνει από κρατικοποίηση τη οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό είναι εχθρό τη δημοκρατία. Θέλει δηλαδή να πέσει στον πολίτη. Αλλά να ολοκληρώσει για τη ζήμη στην ρημάδα. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τρίψα. Άκουσε λίγο. Άκου, λέει ρε παιδιά. Ζητήστε λοιπόν. Τι παίρνει εσύ. Είναι ο πατέρα, ο παππού, ο αδερφό, ο ανιψό, ο εγγονό. Η άλλη του ποταμίου. Γιατί η γυναίκα του δεν είχε περιουσία.
Αμέ, όταν την πήρε. Ναι, ε, βέβαια. Ναι. Όταν την πήρε. Παραμύθια, ναι. Μα καλά του λες. Γιατί ακούω. Ο, καλά του λες. Καλά, αλλά πώς συντάξεις. Είχε πτωχεύσει, όχι. Για τις συντάξεις, λέει. Για τις συντάξεις. Ο Σπύρος λέει για τις συντάξεις. Συντάξεις. Σωρευτικά, πόσες είναι οι συντάξεις στην οικογένεια Μητσοτάκη. Η οποία κόπτεται, α πούμε, για τον νεοφιλελευθερισμό. Η βουλευτήνα του ποταμιού είναι κόρη της αδερφής του Μητσοτάκη. Είναι θιά του Κυριάκου. Ποια είναι. Πώς τη λέγαμε, αυτή που είχε το ποτάμι, πώς τη λένε, ρε παιδιά. Η... Ποια βουλευτήνα, μωρέ, είχε πολλές, μωρέ, πώς την τώρα, λέτε. Τώρα την είχε. Ναι. Ε, ποια του είναι. Όχι, όχι. Ξαδέρφη. Εσύ, πώς σε κριτήριο. Έχει, ναι, έχει συγγενική. Της αδερφής του... Λιμπεράκη. Όχι, Λιμπεράκη. Δεν είναι της αδερφής. Της ξαδέρφης είναι, πώς. Ναι, από εκεί είναι. Γιατί τα αδέρφια του είναι συγκεκριμένα. Χαράλαμος... Λευτέρης, να ρωτήσω λοιπόν ότι αυτή η λίστα. Καλά, ήταν λοιπόν... και ο Βαλιράκη. Πώς θα λέγαμε τον δήμαρχο που ήταν και βουλευτής. Δεν λεγόταν Μητσοτάκης, αλλά ήταν ανύψος. Το Βιρμιδάκη. Ο Βιρμιδάκη. Το Βιρμιδάκη τη αδερφή του. Α, τη αδερφή. Έχει άδικο λοιπόν ο Σπύρος που τον μαλώνει. Γιατί. Σου λέει είναι 15 από την ίδια οικογένεια. Όχι, ο Μητσοτάκης τον εξέλεξε ο κόσμος. Όχι, όχι, τώρα με συγχωρείς. Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν προέρχεσαι από μια τόσο ισχυρή κάποιο και είναι υποψήφιο. Και πρόκειται από μια τόσο ισχυρή πολιτική οικογένεια, θα βγει στις εκλογές περπατώντας. Λοιπόν, επειδή μου το λέει η Τάνια, επειδή το, μου το λέει και επειδή δεν το ξέρει, θα της πω λοιπόν το εξής. Ότι ο Κώστας ο Μητσοτάκης ήταν κατά της εκλογής του Βιρβιδάκη στα Χανιά στο Δήμο. Σωστό. Αφήστε το αυτό για άλλο λόγο. Εγώ δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το λέω γενικά. Ήταν ενδοοικογενειακό. Αφήστε το από το άλλο. Στα οικογενειακά δεν θέλω να μπαίνουμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν είναι οικογενειακά, σα παρακαλώ. Ένα βασικό στοιχείο που η πολιτική ζωή αυτού του τόπου πάει κατά διαόλου. Δεν άκουσες την υποτρύψα. Ότι υπάρχει. Άμα δω το Μητσοτάκη, λέει, δεν θα πούμε πολιτικά. Γι' αυτό τώρα παρασύρεται. Λοιπόν, κυρία Κυριακόπουλε, για πέστε μας. Να ολοκληρώσω τη Ζήμερς όμως. Αν με επιτρέπετε, κύριε Κυριακόπουλε, θα σας βοηθήσει αυτό. Λοιπόν, τα ονόματα μπορούμε να τα μάθουμε. Αυτά τα ονόματα, λοιπόν, μπορεί να τα πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορεί να τα πάρει ο αρμόδιος εισαγγελέας, κυρία Παρασκευόπουλε, κυρία Θάνου, η οποία θα ζητήσει, ακούστε λίγο, γιατί και μπορεί να τα Θάνου πάρει. Δεν μπορεί. Καθώς επίσης. Ποιος μπορεί. Αν δεν μπορεί όμως. Αν δεν μπορεί. Ακούστε, κυρία Δημητρίου. Ακούστε, αν δεν μπορεί να τα πάρει, γιατί έχει αρνηθεί αρκετές φορές η Γερμανία να δώσει τα ονόματα και να δώσει αυτή την κατάθεση. Υπάρχει όμως αυτός ο οποίος ήταν ο ορκωτός μεταφραστής της συγκεκριμένης υπόθεσης που ήταν στο δικαστήριο, γιατί έτσι γίνεται με ορκωτούς μεταφραστές ο οποίος άνθρωπος δεν έχει κανένα λόγο σε οποιαδήποτε εξεταστική, σε οποιαδήποτε υπόθεση να πάει να καταθέσει, γιατί είναι Έλληνας. Να πω κάτι όμως, μισό λεπτό. Γιατί δεν έχει ζητηθεί η παρέμβαση. Μισό λεπτό, η απόφαση υπάρχει, μισό λεπτό. Τα πρακτικά της απόφασης υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μυστικά. Όταν εκδίδεται μία απόφαση κάποιου δικαστηρίου, τα πρακτικά της δίκης αυτής δεν είναι μυστικά. Μα και δεν γνωρίζω. Μα δεν έγινε η δίκη, αυτό θέλω να σας πω. Ακόμα δεν έγινε η δίκη την Παπαγία. Γι' αυτό το θέμα. Για την υπεξαίρεση Χριστοφοράκου στη Ζήμενς. Μα μου λέτε γιατί ήταν μεταφραστή. Λοιπόν, για να πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει ευθύνη, μισό λεπτό. Να πω κάτι. Σπύρο, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει μία ευθύνη όμως και της ελληνικής κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής. Διαχρονικά το παίρνω από τη στιγμή που ξέσπασε όλη η ιστορία με τη Ζήμενς, για τον απλούστατο λόγο. Θα έπρεπε ήδη να έχει ζητηθεί, εφόσον η Γερμανία, όπως λες, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία που τις έχουν ζητηθεί. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί. Μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο. Μπορεί να στείλει η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή και να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κράτους μέλους στην προκειμένη περίπτωση κατά της Γερμανίας, γιατί δεν είναι συνεπής και δεν έχει δώσει τα στοιχεία αυτά στις ελληνικές αρχές όπως οφείλει να το πράξει. Και ο Τράγκη κλείνει τις αποδείξεις όπως αυτή της Τάνιας. Μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές προσπάθησα να κάνω και τούτο, κακίνο μία φιένε, λέει. Άρα λοιπόν παρακαλώ την Τάνια
να δουλέψουμε μαζί, να το κάνουμε. Μπορεί και να αυτό γίνει που λέει. Αυτό, Νίκο. Πάντως, μπορεί όσον να αφορά γίνει. Και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα έπρεπε να διαγράψουν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αφού είναι στον κατάλογο, ρε Τάνια. Αλλά τούτους δεν καταλαβαίνω. Καλά, με, οι προηγούμενες. Τώρα με συγχωρείτε. Στην προκειμένη το... περίπτωση, εγώ ερωτώ. Οι σημερινοί παρόντες. Γιατί. Αν είμαστε ειλικρινείς, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Πες το να χάσουν τόσο εύκολο. Πες το να χάσουν τον ύπνο του. Ήδη πάρα πολλές από αυτές τις σελίδες, κοίταξε να δεις. Να καθίσω εγώ και να δημοσιεύσω αυτό, καταλαβαίνεις πολύ καλά, ας πούμε, δεν μου φτάνουν πολλά κάτι, κελιά Σπυρό, να με βάλουν μέσα. Θα σου πω κάτι, μόνο μισό λεπτό. Νίκο, υπάρχει αριστερά της αμφισβήτησης και υπάρχει, λένε οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί, που αυτοί κρατάνε ουσιαστικά την μπαγκέτα σε όλη αυτή την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε λοιπόν ότι υπάρχει αριστερά της αμφισβήτησης και της συνεννόησης. Ο κύριος Τσίπρας, με τις κινήσεις που έχουν γίνει από το καλοκαίρι και μετά, πέρασε στην αριστερά της συνεννόησης. Για ποιους, για τους Ευρωπαίους. Άρα μην περιμένεις από αυτούς τους αριστερούς να κάνουν κίνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να πω τα εξής. Επειδή το γραφείο μας είναι αυτή τη στιγμή γεμάτο από κόσμο που υποφέρει με τις φορολογικές δηλώσεις, υποφέρει με τις ζημιές του από τα ομόλογα. Έχουμε χιλιάδες μεριδιούχους στην Κρήτη, οι οποίοι διαμαρτύρονται, θα το ξέρετε κι εσείς φαντάζομαι, για το θέμα της Παγκρίτιας, τα θέματα της συνεργασίας Χανίων, όπου τα χρήματά τους έχουν γίνει αναγκωτήσεις κλπ. Να πω το εξής όμως. Επειδή έχω την τιμή να εκπροσωπώ στην Ελλάδα ένα μεγάλο αμερικανικό γραφείο, το γραφείο Grand Eisenhower, για την υπόθεση της Volkswagen πρόσφατα, συμβιβάστηκε η Volkswagen με 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Ένα από τα γραφεία τα αμερικανικά δικαιωτικά είναι το γραφείο που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, το γραφείο Grand Eisenhower. Το ίδιο έχει γίνει και με τη Siemens. Αν άκουγαν οι Αμερικανοί δικηγόροι αυτή τη ζήτηση που κάνουμε τώρα εμείς, θα, πραγματικά θα μας κοιτούσαν ως εξωγήινους. Βέβαια, αυτοί έχουν άλλα προβλήματα εκεί πέρα με την εσωτερικά των ενδεχομένως εμφύλιο που ξεσπάει με Αφροαμερικανούς κλπ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πράγματα τα οποία είναι λυμμένα σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εδώ τα συζητάμε 20 χρόνια μετά. Είναι αστείο, αδιανόητο. Όλες οι χώρες από τις οποίες η Siemens δωροδόκησε αξιωματούχους έχει αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμα. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχει πληρώσει. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Σε άλλο καθεστώς. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Η ευρωπαϊκή χώρα είναι μόνο στην Ελλάδα. Ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή η πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα άλλο καθεστώς. Ασχολούμαστε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όλες οι χώρες οι οποίες. Με την νομοθεσία FCPA, καταγγελία διαφθορά, έχει δυνατότητα. Έχω διαβάσει τα πρακτικά του Αμερικανικού Δικαστηρίου, στο οποίο εξαιρείται η Ελλάδα, διότι η Ελλάδα λέει όχι, η Ελλάδα είναι ενώπιον λέξη ο δικαστικού συμβιβασμού. Γι' αυτό εξαιρείται. Πάμε να πούμε τώρα δεύτερον. Τελευταία, ακούσαμε το εξής. Θέλω να σας παρακαλώ πάρα πολύ για τους ακροατές μας, τηλεθεατές μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ βεβαρημένοι αυτό το διάστημα, παρά το είναι μέσα στο καλοκαίρι, από σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ίδια την υπόστασή τους ως ανθρώπων, ως ιδιοκτητών ακινήτων, ως φορολογουμένων, ως ασφαλισμένων κλπ. Τι συμβαίνει. Ακούσαμε ότι εισέβαλε, λέει, η σλοβενική αστυνομία στα γραφεία του υποκαταστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σλοβενία μετά από καταγγελία της Ένωσης Μικρομετόχων. Διότι κατά την ακεφαλοποίηση των τραπεζών, όπου εδώ πέρα καταστράφηκαν όλοι οι ομολογιούχοι και μέτοχοι της Ελλάδος και οι μικρομέτοχοι, που δεν είχαν ανοίξει ρουθούνι βέβαια, εκεί λοιπόν μετά την καταγγελία αυτή, παρενέβη εισαγγελία, επέδραμε στα γραφεία της ΕΚΟΥΤΟΥ στη Σλοβενία και κατέσχεσε υλικό, κομπιούτερες κλπ. Κλπ. Ρωτώ το εξής, κύριε Νικολόπουλε, επειδή σας έχετε παρησία. Ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα? Πώς μπορεί η Σλοβενία, η οποία είναι ένα ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, μια μικρή χώρα σχέση με την Ελλάδα, πώς εδώ πέρα, ακόμα και τώρα, μετά από πάρα πολλές υποθέσεις που έχουμε, όπως ξέρετε, πουθενά η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έρχεται να δώσει στοιχεία για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις. Την Probank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Αγροτική Τράπεζα, όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα CDS, δεν δίνει στοιχεία, επικαλούμενη απόρριτο. Ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, κύριε Νικολόπουλε? Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, διαβιβάστε αυτό το αίτημα και να μάθουμε ποιος κυβερνά. Θέλετε, κύριε Δαβέτα, γιατί είχα δώσει το λόγο στον κύριο Παλατσάκη, θέλετε κάτι να πάντως πείτε? Πάντως αυτό που δεν θα περιμένω. Αν μπορείτε. Η απάντηση είναι στον φίλτα τον κύριο Κυριακόπουλο, που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, ότι τη χώρα αυτή, όπως και τις ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, την κυβερνάει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν πια πολιτικοί σημερινή εποχή. Οι πολιτικοί έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους. Τόλμησαν στη Σλοβενία όμως. Συγγνώμη, ναι, τόλμησαν. Είναι μια μικρή εξαίρεση. Αλλά επειδή το ερώτημα αφορά την όλη παγκοσμιοποίηση, έχει αντικατασταθεί η πολιτική ζωή από την χρηματοπιστωτική ζωή. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί διορίζουν τους πολιτικούς ανάλογες θέσεις. Τι κάνουμε, κύριε Δαβέτα?
Τι κάνουμε. Τι θα κάνουμε, ό,τι κάνατε στο Παρίσι. Στο Παρίσι ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Να είναι μια πρόταση. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, έχει διάρκεια αυτό. Συνεχίζουν να φωνάζουν. Φωνάζουν γιατί η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή το 60% αγοράσει κοντά στη Λιόν της λεγόμενης αγροτικής γης. Διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος. Πανηγυρίζουν. 60%. Ναι, μιλάμε για σκάνδαλο, πρωτοφανές. Κύριος Δαβέτας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο εκεί για πολλά χρόνια. Γι' αυτό τον ρωτάμε. Για όσους... Κλείνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. Πόσο χρόνο είναι, σε Είμαι 56 χρονών, γιατί. Για να σε παντρέψω, να ξέρω, δεν μου ζήτησες. Ναι, αντέχω ακόμη. Δεν του φαίνεται πάντως. Λοιπόν, κύριε Παλετσάκη, να σας πω, η υπόθεση της Siemens, ενώ όλοι το λένε ότι είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο, να είδαμε τώρα, έτσι, το 1 εκατομμύριο έχει ομολογηθεί. Ποιο 1 εκατομμύριο, ο Σπύρος έχει γράψει ότι ανάλογα, λέει, ήταν όπως η κρατική επιχορήγηση. Ανάλογα με τα ποσοστά του κόμματος, λέει, η Siemens έδινε. Λίγα, λέει, έπαιρνες, λίγα θα πάρεις. Πολλά ποσοστά σου δίνει ο λαός, περισσότερα σου δίνει. Και όταν άλλαζαν οι κυβερνήσεις, λέει, το κάνει τούμπα. Αυτά είναι γραμμένα, δεν είναι παραμύθια. Τώρα γιατί τους αφήνετε και κυκλοφορούν είναι άλλο. Να σας πω, γιατί δεν κάθεται ακόμα ούτε ένας πολιτικός στο εδόλιο, κύριε Παλετσάκη. Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια και να πάμε έτσι σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί τρελαίνεται ο κόσμος όταν τα βλέπει και τα ακούει αυτά. Κοιτάξτε. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των εταιρεών και του πολιτικού συστήματος, όπως αποδείχτηκε, γιατί εξυπηρετούνται και οι δύο πλευρές και δεν συμφέρει καμία πλευρά να βγουν στην επιφάνεια όλες αυτές οι πράξεις και οι παράνομες συναλλαγές, δεδομένου ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα κλίμα και μια πίεση αυτόματα προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει σε διαδικασίες εναντίον αυτών των προσώπων. Τώρα στον ελεύθερο τύπο είσαι, ναι. Γιώργο. Πόσα χρόνια είσαι εσύ δημοσιογράφος? 23 χρόνια. Να σου πω, ρε παιδί μου, βλέπω, βάζω κι εγώ το πρωί εκεί όπως ξερίζουμε, βάζω τα πρωινάδικα. Και βλέπω κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα που του ενός του εξόφλησε το δάνειο ο Ρέστης. Του άλλου του έκανε αυτό, του άλλου το εκείνο. Και τους ακούω σήμερα. Αυτοί κάποτε εμφανίζονται εκεί στο Φάλιρο, ας πούμε, κάτι άλλοι, κάτι λιριτζοοικονόμοι. Και τους ακούω και δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Αυτούς τους ήξερα ότι είσαι αντιαριστεροί και επειδή είσαι αντιαριστεροί τους είχαν πει. Ελάτε παιδιά να κάνετε έτσι εσείς εδώ γιατί είσαστε προοδευτικοί. Αυτή ρε παιδάκι μου, τι να σου πω, μαύρη κάθε πρωί που τους ακούω. Γιατί ας πούμε έτσι δεν λένε τίποτα για τις Siemens για αυτά. Τους το λένε τα αφεντικά, ξέρεις. Ή από μόνοι τους, ας πούμε. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι κάνουν. Δεν το ξέρω. Αφεντικά, αλλά προφανώς είναι δεδομένο ότι αυτά τα θέματα δεν συζητούνται. Λοιπόν, μιας και εμείς εδώ μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, μείνετε μαζί μας γιατί θα πούμε κι άλλα από εκείνα που δεν μας αναγκάζουν. Γιατί όταν κάποια στιγμή. Κύριε Κουμουτσάκο, θυμάσαι. Κάποια στιγμή ήμουν εκεί στο Έψιλον. Και έλεγα τι θα συμβεί όταν πήγε ο κύριος Κουμουτσάκος εκ μέρους του Συντηρητικού Κόμματος και ψήφισε όλα εκείνα που λέει το ψήφισμα Λούνατσεκ. Να παντρεύουν οι άντρες μεταξύ τους, οι γυναίκες, να υιοθετούν παιδιά, μετά να υιοθετούν σκυλιά, να μην λένε όνομα, να απαγορεύεται να βάλεις το όνομα. Δεν υπάρχει αρσενικό θηλυκό, θα υπάρχει ουδέτερο. Ο Κουμουτσάκος ήταν αυτός. Και μου έλεγαν στο αυτί μου, μην τα λες στα μάτα, μην τα λες στα μάτα. Έβγαλα και εγώ το ακουστικό λοιπόν στον αέρα, το θυμάστε, μην τα νοδείτε. Τους έστειλα στο διάολο. Εσείς όμως μένετε εδώ πέρα, γιατί θέλανε να λέμε τι πρέπει να λέμε. Γιατί κάνουν κουμάντο κάποιοι άλλοι του τρίτου φίλου. Γεια σας. Πάμε.